Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη. Περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εργαστηριακά διαγνωστεί με το νέο κορονοϊό σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς σήμερα στη χώρα μας ανακοινώνουμε 156 νέα κρούσματα του νέου ιού. Τα 150 από αυτά αφορούν δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Κρανίδι, για την οποία θα σας μιλήσω λίγο πιο μετά. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.401, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες, 572, δηλαδή το 24%, σχετίζονται με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.111, το 46%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 59 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 16, δηλαδή το 27,1%, είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 84,7% έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 46 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε ακόμα 5 καταγεγραμμένους θανάτους και 121 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 32 αφορούσαν γυναίκες και οι υπόλοιποι ήταν άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόνων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 55.666 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τη δομή φιλοξενία στην περιοχή Κρανιδίου, θα σας ενημερώσω για την κατάσταση εκεί κατά εξαίρεση λόγω της απουσίας του Υφυπουργού Προστασίας, του κ. Χαρταλιά. Ο κύριος Υφυπουργός ευρίσκεται στην περιοχή για να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και πρωτοκόλων σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και την περιφέρεια. 150 άτομα, όπως σας προείπα, από 497 ελεγχθέντα εχθές, ευρέθησαν θετικά για το νέο κορονοϊό. Οι 148 είναι κάτοικοι της δομής και 2 είναι εργαζόμενοι της δομής και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Ένας από κάθε οργανισμό. Η δομή λειτουργούσε σε καραντίνα από την Μεγάλη Πέμπτη. Συνεχίζει τη χνηλάτηση των επαφών των εργαζομένων, ενώ διενεργείται κατά προτεραιότητα διαλογή των ευπαθών ομάδων για τυχόν περαιτέρω ανάγκη φροντίδος και νοσοκομιακής νοσηλείας. Έως τώρα δεν έχουν αναγνωριστεί συμπτωματικοί ασθενείς οι οποίοι να χρήζουν περαιτέρω φροντίδας. Για την ιατρική φροντίδα των περιστατικών, πέραν επιτόπιας υπαίθριας δομής σε συνεργασία με τον Ελληνικό Στρατό, θα ενισχυθεί εκτάκτως το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου με 6 γιατρούς και 4 νοσηλευτές. Τυχόν απαραίτητες μεταφορές σε τριτοβάθμιες νοσοκομιακές δομές θα εκτελούνται άμεσα με κάλυψη από ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, στελεχωμένο με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που θα είναι σταθμευμένο στην περιοχή για 14 μέρες και θα λειτουργήσει ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Επιπρόσθετα, θα ανακοινώνονται περιοριστικά μέτρα κίνησης για τους κατοίκους του Δήμου Ερμιονίδας, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, ενώ αναστέλλεται η δυνατότητα κατ' εξαίρεση μετακίνησης για τις περιπτώσεις Β4, Β5 και Β6, όπως επίσης και η λειτουργία λαϊκών και κάθε είδους υπαίθριου εμπορίου στην περιοχή. Επίσης, στην περιοχή παραμένουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για ιχνηλάτηση επαφών και περισσότερους δειγματοληπτικούς ελέγχους, εάν κριθούν απαραίτητοι. Ανακοινώνονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα πέραν των ανωτέρων και για τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή της πατρίδας μας για τους κατοίκους των χωριών Ζουμπούλη και Αρναούτη του Δήμου Μίκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο χωριά, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, μπαίνουν σε 14ήμερη καραντίνα με απαγόρευση οποιασδήποτε εισόδου και εξόδου από την περιοχή. Ο Δήμος, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια, θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία των 250 κατοίκων που κατοικούν στα δύο χωριά. Η ανάγκη προέκυψε μετά την ανίχνευση πολλαπλών θετικών και ύποπτων κρουσμάτων στα δύο χωριά. Οι φιλοξενούμενοι σε κλειστές δομές αποτελούν από τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς για τη διασπορά και μετάδοση του νέου ιού. Εμένα αυτό που συνεχίζει να με εκπλήσει με αυτή την νόσο είναι η σημαντική δυναμική της μετάδοσης, ιδιαίτερα σε τέτοιους κλειστούς πληθυσμούς όπως οι χώροι φιλοξενίας προσφύγων, αλλά και μέσα στο δικό μας χώρο, στην οικογένειά μας, με σημαντική ενδοοικογενειακή μετάδοση. Όσο πιο γρήγορα γίνεται η αναγνώριση και απομόνωση αυτών των περιπτώσεων, τόσο μειώνεται η μετάδοση. Σχετικά με το θάνατο που παρατηρήθηκε σε νέο άτομο, να πω δύο λόγια. Έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, αλλά θεώρησα ότι πρέπει να επανέλθω μετά από αυτά που άκουσα χθες.
Και να αρχίσω από τα παιδιά, τα οποία έχουν πολύ πιο ήπια κλινική εικόνα σε σχέση με τους ενήλικες. Και οι νέοι ενήλικες έχουν πολύ ποιότερη κλινική εικόνα σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Δυστυχώς όμως καταγράφονται και θάνατοι σε νεαρούς συμπολίτες μας, χωρίς να έχουν άλλα προβλήματα υγείας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με άλλα νοσήματα του κατωτέρου αναπνευστικού, όπως πνευμονίες από μικρόβια βακτήρια, όπως ο πνευμονιόκοκκος, και τη γρήπη, όπου καταγράφουμε παρόμοια σοβαρά τέτοια περιστατικά. Σε μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη που έγινε στην Κίνα και αφορούσε 2.135 παιδιά, καταγράφηκε μόλις ένας θάνατος. Παραμένει όμως το ερώτημα. Αυτή η περιστασιακή σοβαρή νόσος και τυχόν θάνατος σε νεαρό, φαινομενικά τουλάχιστον υγιές κατά τα άλλα άτομο, όπως και ιατρικό προσωπικό που εκτίθεται σε ασθενείς με τον ιό, και τι συμβαίνει εκεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκαλύπτονται υποκείμενα νοσήματα που δεν είχαν προηγουμένως διαγνωστεί. Σε άλλες μένουμε με τον απάντητο ερωτηματικό για το ότι συνέβη και τι συνέβη. Και πιστέψτε με, μας αγγίζουν πάρα πολύ σαν υγειονομικούς αυτές οι περιπτώσεις ευνίδιας κατάρρευσης του οργανισμού σε έναν νέο άνθρωπο. Κάποιοι θεωρούν πως η αντίδραση του οργανισμού μπορεί να είναι χειρότερη αν εκτεθείς περισσότερο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα λέω, ένας ασθενής με την νόσο βήξει δίπλα μου, έχει μεγάλες ποσότητες του ιού και εγώ τις εισπνέσω αυτές τις πολύ υψηλές ποσότητες του ιού. Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν πως αυτό αποδεικνύεται από μόνο του από το υψηλότερο υγειικό φορτίο σε σοβαρά αρρώστους. Εγώ νομίζω πως αυτό μπορεί να προέρχεται και από την αδυναμία του οργανισμού να ελέγξει τον ιό σε ακριβώς αυτές τις σοβαρές περιπτώσεις. Ούτως ή άλλως, ένα από τα σημαντικά μηνύματα παραμένει η επαγρύπνηση για τα συμπτώματά μας, ώστε να μην εκθέσουμε τους ανθρώπους μας, τους δικούς μας, τους αγαπημένους μας, στον ιό που κουβαλάμε. Επίσης, άλλοι υποστηρίζουν την παρουσία μιας προδιάθεσης για σοβαρή νόσο. Είναι αυτό που συζητούσαμε εχθές σε σχέση με τα γονίδια του καθενός μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι γνωστό πως μια από τις συχνότερες ιώσεις, ιογενείς λοιμώξεις που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι ο έρπης. Τα έχετε ακούσει όλοι για τον έρπη, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το περνούν ελαφρά, σαν κάποιο σπυράκι στο χείλι, ότι κάποιοι εμφανίζουν υποτροπές. Σε κάποιους όμως ανθρώπους που έχουν μεταλλάξει σε μια από τις πόρτες του ιού στον εγκέφαλο, ο ιός του έρπητα προκαλεί εγκεφαλίτιδα, μια σοβαρή εκδήλωση της νόσου με σοβαρές επιπλοκές και θάνατο. Γι' αυτό το λόγο τρέχουν και στην πατρίδα μας. Θα τρέξουν μελέτες που εξετάζουν αυτή την προδιάθεση των ανθρώπων να νοσήσουν σοβαρά από τον νέο κορονοϊό. Ένας τρίτος λόγος είναι αυτή η πολυσυστηματική μορφή στα σοβαρά περιστατικά. Μια μορφή της νόσου η οποία αφορά και τον πνεύμονα, μπορεί να αφορά την καρδιά, μπορεί να αφορά αυτό που ονομάζουμε μια υιογενή σύψη και οδηγεί σε μια κατάρρευση του οργανισμού. Ιδιαίτερα σε κάποιους νέους μπορεί να είναι πολύ έντονη αυτή η φλεγμονή, η φλεγμονώδης αντίδραση. Δηλαδή και η μικρή άμυνα αλλά και η πολύ ισχυρή άμυνα μπορεί να βλάψουν σε αυτό τον ιό. Μια τελευταία εξήγηση, και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς τους ειδικούς, το έχουμε δει και στην πατρίδα μας και σε πολλαπλές επικοινωνίες και με άλλους συναδέλφους μου το έχουν βεβαιώσει, είναι ότι κάποιοι σοβαρά ασθενείς που έχουν χαμηλά επίπεδο οξυγόνου δεν εμφανίζουν τόσο έντονη δύσπνοια. Εμφανίζουν μια πολύ ήπια δύσπνοια, γιατί ο πνεύμονας μπορεί και εκπτύσσεται καλά και φεύγει το διοξίδιο του άνθρακα προς τα έξω, το οποίο είναι η αιτία της δύσπνοιας όταν μαζεύεται στον οργανισμό. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν εμφανίζουν κάποια σοβαρή δύσπνοια και μιλούν στα τηλέφωνά τους, έχουν αυτή τη σιωπηρή χαμηλή οξυγόνωση και την οποία την αντιπαρέρχονται με το περισσότερο έργο στην αναπνοή, φτάνουν στα τελικά στάδια της ανεπάρκειας των πνευμών. Αυτό μπορεί να είναι και εξήγηση για κάποιους από αυτούς τους γρήγορους και ευνίδιους θανάτους από αυτή την νόσο. Η παραμικρή δυσκολία στην αναπνοή, η παραμικρή δύσπνοια, ο αυξημένος αριθμός αναπνών πρέπει να αξιολογούνται ιατρικά και να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα αν είναι ευπαθείς ομάδες. Μπορεί να έχουν άλλο λόγο που έχουν χαμηλό οξυγόνο. Κάποιοι, μάλιστα από αυτούς, έχουν και ειδικά μηχανάκια να μετρούν το οξυγόνο τους, αυτοί που έχουν τους ειδικούς λόγους, και χρειάζεται πολύ προσοχή. Καταλαβαίνω πως όλοι θέλουν να ακούνε αισιόδοξα νέα. Πριν μιλήσω με κάποια αισιοδοξία, θέλω να σας ζητήσω και μια μικρή συγγνώμη. Γιατί πολλές φορές με αυτά που ανακοινώνω, τους θανάτους, τις σοβαρές μορφές της νόσου, ακόμα και σε νέους ανθρώπους, όπως και εγώ, φαντάζομαι έτσι κι εσείς, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθανόμαστε θλίψη, να αισθανόμαστε στρες, ακόμα και σύγχυση.
Οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες. Σε όλες τις στρατηγικές υπάρχει μια βεβαιότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να επικοινωνήσει αυτή την αβεβαιότητα. Για εμένα το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας είναι οι ζωές που κερδίθηκαν. Και νομίζω από εκεί πρέπει να αντλήσουμε αισιοδοξία, πως ετοιμαστήκαμε καλύτερα για το μέλλον. Με τη συνεργασία όλων σας γλιτώσαμε τα χειρότερα με αυτό το δύσκολο ομολογουμένος τρόπο του περιορισμού. Όμως εξακολουθούμε να πηγαίνουμε καλά. Αυτό οφείλεται στα μέτρα. Οφείλεται στην καλή συμπεριφορά όλων μας. Γιατί συνειδητοποίησαμε γρήγορα την απειλή του κορονοϊού. Η καμπύλη των σοβαρά νοσηλευμένων μειώνεται. Το ρόμι δεν είναι σημαντικά κάτω από το 1. Και αυτό μας δίνει ένα περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων, που θα γίνει σταδιακά, όπως έχω πει, και με προσοχή. Έχουν αναπτυχθεί από επιστήμονες της χώρας μας, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάποιοι από αυτούς είναι μέλη στην Επιτροπή, ειδικά μαθηματικά εργαλεία, που ερμηνεύουν αυτές τις τάσεις επιδημίας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Αυτά θα μας δώσουν και θα μας δίνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση στις αποφάσεις μας, ώστε να μπορούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά να προσαρμόζουμε την ένταση των μέτρων όταν αυτή χρειάζεται με στόχο τον έλεγχο της επιδημίας. Δεν θα θέλαμε να ανακάμψει η πανδημία στη χώρα μας μετά από μια τόσο επιτυχημένη πορεία, ακόμα και αν αυτή η επιτυχημένη πορεία σχετίζεται με περισσότερους από 100 νεκρούς, όπως έχετε καταλάβει όλοι, είναι πραγματικά επιτυχημένη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η κλιμάκωση της επιδημιολογικής επιτήρησης σε όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε να μπορεί να ανιχνευτεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα τυχόν επιδημική έξαρση, όπως έγινε και σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό και στην περιοχή της Ερμιονίδος αυτές τις μέρες. Και με βάση αυτή την επιδημιολογική απεικόνηση, θα κρίνεται σε κάθε βήμα αν ενδείκνεται ακόμα περαιτέρω χαλάρωση, αναμονή ή κλιμάκωση των μέτρων σε συνδυασμό με τους επιδημιολογικούς δείχτες, οι οποίοι αφορούν την επάρκεια του συστήματος υγείας, το ποσοστό κάλυψης κλινών στα νοσοκομεία και τυχόν άνοδο των νοσηλιών στις ΜΕΘ. Ο συστηματικός σχεδιασμός και ο διάλογος συνεχίζεται. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν από την ηγεσία του κράτους περαιτέρω σημαντικές παρεμβάσεις σχετικά με τα μέτρα και τη σταδιακή και ελεγχόμενη χαλάρωσή τους. Αύριο θα υπάρξει και ειδική συνεδρία της Επιτροπής μας, η οποία εισηγείται για κάποια από αυτά τα κέρια θέματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τη δημόσια υγεία, όπως παραδείγματος χάρη η επέκταση των κριτηρίων για τους εργαστηριακούς ελέγχους, μεταξύ άλλων. Σχετικά με τα σχολεία, για τα οποία αυτές τις μέρες γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, θέλω να τονίσω πως η Επιστημονική μας Επιτροπή θα εισηγηθεί και για αυτό το θέμα προς την ηγεσία του Υπουργείου, πάντα με γνώμονα τη δημόσια υγεία και την προστασία των παιδιών. Τα παιδιά ανήκουν, όπως ξέρετε, στις μη ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ευτυχώς για όλους μας, και κινδυνεύουν λιγότερο των γονιών, των δασκάλων και τυχόν ευπαθών ομάδων στον οικογενειακό κύκλο. Πρέπει να τονίσω όμως εδώ ότι η καθοριστική στην επόμενη φάση θα είναι η σχολαστική από όλους μας επιτήρηση της υγείας μας και αυστηρή τήρηση από όλους μας των κανόνων υγιεινής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.